Θα ήθελα να ξεκινήσω την ομιλία μου από τον κόσμο και να τους ευχαριστήσω και για τη σημερινή τους παρουσία και για τη βοήθεια που δώσαν στην ομάδα στη Δράμα, κάτι που δεν είχα τοποθετηθεί γιατί ήμουν αρκετά στεναχωρεμένος μετά το παιχνίδι. Εκτιμώ ότι η παρουσία τους δίνει δύναμη σε όλα τα παιδιά και μας βάζει τις περισσότερες φορές στη λογική να προσπαθήσουμε ακόμη περισσότερο και φυσικά επηρεάζει και τους αντιπάλους. Σήμερα έγινε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Παίξαμε μια καλύτερη ομάδα από εμάς. Ήμασταν ανταγωνιστικοί ως ένα σημείο. Ποιο ήταν αυτό το σημείο? Όσο αντέχανε, θα έλεγα μέσα σε εισαγωγικά, οι παίκτες οι βασικοί και ήμασταν μέσα στο παιχνίδι. Το τρίτο δεκάλεπτο για μία ακόμη φορά αποδείχθηκε καταστροφικό. Δεν εκμεταλλευτήκαμε το γεγονός ότι παίξαμε καλή άμυνα και είχαμε την ευκαιρία σε 4 λεπτά να μειώσουμε ακόμη το σκορ. Πετύχαμε μόνο 6 πόντους και όταν παίζεις με μια ομάδα που είναι ομάδα επίπεδου Ευρωλίγκα, δεν θα σου συγχωρήσει κανένα λάθος. Παρόλες τις φιλότιμες προσπάθειες, εκτιμώ ότι χάσαμε κάποια ελεύθερα σούτ, 2 ευνηδιασμούς, κάποια lay-ups και στο τέλος έφυγε και το παιχνίδι από τα χέρια μας. Το είδατε κι εσείς, είχαμε πρόβλημα στο να ελέγξουμε την ταχύτητά τους, είχαμε πρόβλημα να ελέγξουμε τα rebound, γιατί ήταν πιο ψηλά κορμιά από εμάς. Προσπαθήσαμε να καλύψουμε ως ένα σημείο όλα αυτά τα ντεσαβαντάζ, παίζοντας έξυπνα, αξιοποιώντας τον Μπόγρι, ο οποίος μας έδωσε ιδιαίτερη δύναμη κοντά στο καλάθι, για να μπορέσουμε να βγάλουμε κάποια σούτ. Δεν μπήκαν αυτά και χάσαμε, θα έλεγα, δίκαια. Εμείς, εκείνο που έχουμε να κάνουμε, να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Σίγουρα χρειαζόμαστε μια νίκη για να αλλάξει η ψυχολογία μας. Δεν έχει έρθει μέχρι τώρα σε επίσημο παιχνίδι, αλλά η προσπάθεια θα συνεχιστεί. Ήταν μια κακή ήττα γιατί ήταν στην έδρα μας. Περιμέναμε πολύ καιρό ουσιαστικά το παιχνίδι, βασικά να ξεκινήσουμε κάποια στιγμή να κερδίζουμε. Ελπίζω συνέχεια να είναι καλύτερη γιατί ουσιαστικά δουλεύουμε πολύ σκληρά και πιστεύω από το Σάββατο, βασικά είμαστε υποχρεωμένοι να κερδίσουμε το Σάββατο και να ξεκινήσουμε τις νίκες. Από εκεί και πέρα, για μένα, εντάξει, ευχαριστημένος δεν είμαι από τον εαυτό μου, γιατί θα ήθελα να κερδίζαμε. Άμα κερδίζαμε την ίδια εμφάνιση, θα ήμουν πολύ ευχαριστημένος. Συνεχίζουμε. Για τον κόσμο τώρα, εντάξει, ό,τι και να πω, τον ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη. Ήδη με αυτά, με την πίκρα που του έχουμε χαρίσει, ήταν πάρα πολύ. Και ελπίζω στη συνέχεια να τους έχουμε χαρούμενος, έτσι ώστε να μας στηρίξουν ακόμα περισσότερο.